Οι μεγάλες προσδοκίες που συνόδευαν τον αγωγό EastMed και οι λύσεις που θα προσέφερε στις ενεργειακές ανάγκες διαψεύδονται σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του δημοσιογράφου και διευθυντή της εφημερίδας Εστία Μανώλη Κοτάκη. Όπως υποστήριξε μιλώντας στην εκπομπή Αντιθέσεις και το Γιώργο Σαχίνη, έρχονται ανατροπές. Καθώς με το non-paper αυτό, με το οποίο ενημερώθηκαν και η ελληνική κυβέρνηση και η κυβέρνηση του Ισραήλ και η κυβέρνηση της Τουρκίας, ενημερώθηκε βεβαίως και σε επίπεδο Μπλίνκεν και Τσαβούσογλου επικοινωνίας, γίνεται σαφές ότι οι ΗΠΑ αποσύρουν το ενδιαφέρον τους για τον αγωγό EastMed, διατυπώνοντας ενστάσεις για την οικονομική βιωσιμότητά του, αφήνοντας όμως και αιχμές για το γεγονός ότι αποτελεί εστία ένταση στη Μεσόγειο. Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με τον κύριο Κοτάκη, ανατρέπονται και όλοι οι σχεδιασμοί γύρω από τον αγωγό. Έλεγαν όλα αυτά τα χρόνια ότι δεν πρέπει, απαγορεύεται και το ακούγαμε. Έτσι, με πολύ προσοχή πρέπει να σας πω, γιατί είμαστε μέλος της Ατλαντικής Συμμαχίας, είναι σύμμαχοί μας. Θα πρέπει να μειώσετε την εξάρτησή σας από το ρωσικό φυσικό αέριο. Επενδύστε σε αυτό το σχέδιο, ούτως ώστε να περνάει το φυσικό αέριο από το Ισραήλ και να φτάνει μέσω Κύπρου, Κρήτης και Ιταλίας στην Ευρώπη. Υπηρετήθηκε όλη αυτή η πολιτική με συνέπεια όλο αυτό το διάστημα και στην κρίσιμη στροφή και πάλι η Ελλάς, όχι μόνο η Ελλάς, αδειάζεται. Το τέλμα στην ενεργειακή πολιτική θα συνεχιστεί όσο δεν αλλάζει η ρότα, σημείωσαν οι ειδικοί που μίλησαν στην εκπομπή. Να το πάρει το μήνυμα η κυβέρνηση και να αναθεωρήσει από εχθές, όχι αύριο, από χτες την πολιτική της στην ενεργειακή. Δεν είναι καιρός για παιχνίδια, δεν είναι καιρός για εξυπηρέτηση λόμπι συμφερόντων. Είτε αυτό λέγεται λόμπι αερίου, είτε αυτό λέγεται εφοπλιστικό λόμπι που μεταφέρει το LNG, είτε γεωστρατηγικά παιχνίδια να πάμε πότε με τον ένα, πότε με τον άλλο. Ο κίνδυνος πλέον του blackout στην Ευρώπη, που το ξαναείχαμε το 2016, είναι κάτι παραπάνω από πιθανό. Οι αρνητικές εξελίξεις που έρχονται, σύμφωνα με τον κύριο Κοτάκη για τον EastMed, οδηγούν σε 12 χρόνια χαμένων σχεδιασμών, όπως λέει. Είναι διάψευση προσδοκιών, καθώς μια εθνική στρατηγική, την οποία υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις από το 2010 και μετά, με πρώτο τον κύριο Παπανδρέου, και συνέχισαν όλες οι επόμενες κυβερνήσεις, σήμερα φαίνεται ότι πετιέται στα σκουπίδια. Με μια λέξη, κύριε Σαχίνη, μας αδειάζουν. Χάσαμε 13 χρόνια, γιατί επενδύσαμε περίπου 12 χρόνια, συγγνώμη, από το 2010. Επενδύσαμε 12 χρόνια σε αυτή τη στρατηγική.